είπε. Νομίζω ότι πρόλαβα να το δω. Ναι. Ότι αυτή η Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα να εξαιρέσει. Αυτό δηλαδή που είναι και η δική μας θέση, η θέση σε του ΣΥΡΙΖΑ. Το πει εδώ και δεν έχει δικαίωμα να εξαιρέσει. Βεβαίως. Αν εξαιρέσει, τότε τι θα πρέπει να κάνει με τους άλλους. Άρα θα το θέσει ο ίδιο ζήτημα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως είπε ότι αυτό θέτει και ζήτημα ακυρώσεως των αποφάσεων της Επιτροπής τελικά. Α, των αποφάσεων τελικά. Της Επιτροπής. Των αποφάσεων. Λόγω του ότι δικαστικό, δεν έχουν δικαίωμα να ακυρώσουν. Στο δικαστικό ναι. συμβούλιο τελικά. Μάλιστα. Αυτά είπε. Πώς βλέπουμε με τα νομικά και εδώ... τα νομικίστικα, κύριε Γεροβασίλη. Το θέμα είναι πολιτικό εδώ. Όχι, δεν είναι πολιτικό το ζήτημα. Με συγχωρείτε. Όταν υπάρχει άνθρωπος κατηγορούμενος, προφανώς είναι και νομικό το ζήτημα. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα. Mm-hmm. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο. Το οποίο χθες το βράδυ εγώ είχα την ευκαιρία, το είδα δηλαδή, είδα και το ντοκιμαντέρ, ντοκιμαντέρ της Νοβάρτης στο Κόντρα, το οποίο ήταν συγκλονιστικό πραγματικά. Όχι πως είναι πράγματα που δεν φανταζόμαστε ή δεν γνωρίζουμε, αλλά έχει μια, έχει μια σημασία να δει κάποιος την έκταση, να δει τον κινησμό στο χειρισμό αυτής της ιστορίας και από την πλευρά της Νοβάρτης. Ναι, αλλά η Επιτροπή δεν εξετάζει το σκάνδαλο Νοβάρτης. Κοιτάξτε, έχει το σκάνδαλο, Νοβάρτης, λοιπόν, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνά του. Και υπάρχει ένα αίτημα 30 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο στηρίζεται πάνω σε δύο καταθέσεις. Σε δύο καταθέσεις Αγγελή και της μικρό κυρίας Ράικου. Είναι δύο καταθέσεις ενεργεία δικαστικών. Δεν λέω ότι είναι μικρό. Όμως μετά από αυτό, πάνω σε αυτές τις καταθέσεις στηρίζεται το αίτημα του κυρίου Λοβέρδου. Το οποίο έρχεται, το αίτημα του κυρίου Λοβέρδου, γιατί να κατηγορήσει τον κύριο Παπαγγελόπουλο ως σκευωρία. Mm-hmm. Έρχονται λοιπόν τρεις εφέτες και ένας εισαγγελέας εφετών και μιλάνε για αυτές τις δύο καταθέσεις και τι λένε, ότι δεν έχουν κανένα στοιχείο, καμία απόδειξη. Ωραία. Και είναι γιατί θεωρία. Γιατί δεν αφήνεται όλα αυτά να πάνε στην λοιπόν, Επιτροπή, αυτό... να αποκαλυφθούν όλες οι, αυτό... όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Αυτό που θέλω να πω εγώ. Σας κατηγορούν ότι παίζετε καθυστερήσεις, κύριε Γεροβασίλη. Έχετε λόγο να το κοιτάξτε, κάνετε, φοβάστε είμαστε κάτι. Είμαστε οι μόνοι που δεν σας έχουμε λόγο να παίξουμε καθυστερήσεις. Σας λένε ότι φοβάστε το Φρουζή, για παράδειγμα. Αυτά που θα πει ο Φρουζής, μπορεί να είναι έτσι. Αυτό το λένε κάποιοι, διότι θέλουν να καλύψουν το ζήτημα. Θα λειτουργήσει σήμερα η Επιτροπή. Θα βγουν εδώ, έξω πολλά και Ξανακόπουλος να προχωρήσει. Να σας πω κάτι, κύριε Οικονόμου. Εδώ, πολλά από τα θέματα τα οποία τα λέτε εσείς νομικά, που όμως είναι συνταγματική και κοινοβουλευτική τάξη και έχει μεγάλη σημασία να τηρούνται οι κανόνες σε μια δημοκρατία, έλεγα, διότι όχι, έτσι εξασφαλίζονται οι όροι της δημοκρατίας. Όταν εμείς λοιπόν λέμε ότι παραβιάζονται οι κανόνες της δημοκρατίας. Άλλο όμως. Α, με ποιον πρέπει τώρα να καταλάβουμε τι γίνεται. Ο καθένας θα πρέπει να ψάξει λίγο για να καταλάβει τι γίνεται. Οι δύο θα συμμετάσχουν λοιπόν, κανονικά στην Επιτροπή. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει καμία σημασία. Σε αυτό το έχει σημείο της συζήτησης. Οι δύο λοιπόν, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, που είναι ο αρμόδιος για να ορίσει ποιοι θα εκπροσωπήσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα επιμείνει. Από τους βουλευτές, θα επιμείνεται έχει, σε αυτό. Το έχει πει και στην επιστολή του πρόεδρου. Το έχει πει ήδη. Επομένως δεν μπαίνει τέτοιο ερώτημα. Άρα δεν μπορεί να ξεκινήσει η Επιτροπή, μας λέτε. Λοιπόν, διότι από ό,τι καταλάβαμε και από τον πρόεδρο της Βουλής, είπε θα προχωρήσει η διαδικασία όπως προβλέπετε. Το Προεδρείο της Επιτροπής λοιπόν έχει την ευθύνη να απαντήσει. Άρα το ερώτημα απευθύνεται στο Προεδρείο της Επιτροπής. Θα το δούμε σήμερα. Εδώ λοιπόν, αυτό που ολοκληρώνω, αυτό το έγγραφο λοιπόν των τριών εφετών και εισαγγελέους εφετών που μιλάνε για το αίτημα εξαίρεσης της κυρίας Τουλουπάκη και λένε ότι δεν έχει στοιχεία μέσα. Αυτό λοιπόν δεν έχει νομική υπόσταση. Μάλιστα. Αυτό το αίτημα. Σε αυτό το αίτημα στηρίχθηκαν οι 30 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας για τη σύσταση προανακριτικής. Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουν καταρρεύσει οι λόγοι. Πάμε για τους οποίους υπάρχει η προανακριτική δούμε... και δεν υπάρχει σκευωρία. Τι προβλέπετε εσείς ότι θα γίνει, κύριε Ρουσόπουλο, δεν το βλέπουμε συνεπώς.